κύριε Δήμαρχε και πρόεδρε του ΠΠΕ, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε πρόεδρε του ΚΕΜΚΟ, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια της περιοδικής έκθεσης ενθυμημάτων του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού Φιλοπαιδεμένου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της 18ης Μαΐου για την Διεθνή ημέρα Μουσείων, αλλά και της επετείου των 100 ετών από τη μικρασιατική καταστροφή. Μέσα από την υλοποίηση της ιδέας για τη δημιουργία της συγκεκριμένης έκθεσης, μας δίνεται η ευκαιρία να αποτίσουμε φόρο τιμής στους μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι κατάφεραν να ορθοποδήσουν και να στήσουν με κόπο και θυσίες τη ζωή τους από την αρχή. Οι άνθρωποι εκείνοι έφεραν στη νέα τους πατρίδα, εκτός άλλων, κοιμήλια, ανεκτήμητη συναισθηματικής κυρίως αξίας, πολλά από τα οποία δώρησαν με ανιδιοτέλεια και αγάπη οι απόγονοί τους στο μουσείο μας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα στην επιμονή και υπομονή της αείμνης της Φιλιός Χαϊδεμένου, η οποία ηγήθηκε με δυναμισμό της όλης προσπάθειας συγκέντρωσης πολυάριθμων και πολυπίκυλων ενθυμημάτων και που τελικώς συμμετέλεσε στη δημιουργία του πρότυπου μουσείου λαογραφίας που φέρει το όνομά της. Κοιμήλια που πλέον ξεπερνούν τα 2.000 και που αδιάλειπτα δορίζονται στο Ίδρυμα, βρίσκουν τη θέση που τους αρμόζει, καθώς λόγω περιορισμένης χωρητικότητας δεν είχαν έως σήμερα έκθεση στο κοινό μέσα από τη μόνιμη συλλογή, παραφυλάσσονται μετά από ενδελεχή συντήρηση στον αρχιακό χώρο του μουσείου. Κύριος σκοπός της περιοδικής έκθεσης, όπως άλλωστε και της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Φιλιών Χαϊδεμένου, αποτελεί η διατήρηση και διάδοση της ιστορικής και συλλογικής μνήμης, καθώς και η ανάδειξη της ιστορικής πορείας σε ενός πολύπαθου λαού, μέσα από τη μεταλαμπάδευση της γνώσης στις νεότερες γενιές. Το πλούσιο υλικό που διαθέτει και προβάλλει η έκθεση, στόχο έχει να χαρίσει στους επισκέπτες κάθε ηλικίας στιγμές συγκίνησης και νοσταλγίας, αναφορικά με τη ζωή, τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας στις αλυσμόνιτες πατρίδες. Η έκθεση αποτελείται από 10 προθήκες, χωρισμένες σε θεματικές ενότητες, με ενθυμήματα από τις περιοχές της Μικράς Ασίας, στα οποία περιλαμβάνονται θρησκευτικά βιβλία στα καραμανλίδικα, διαβατήρια, στρατιωτικά έγγραφα, πιστοποιητικά βάπτισης και ιερά κοιμήλια. Επίσης εκτίθενται αντικείμενα από τη σχολική ζωή, όπως βιβλία, ενδεικτικά και κεντήματα με την αλφάβητο, χρηστικά αντικείμενα, όπως εργαλείο ύφανσης χαλιών, αδράχτη και κοπανέλια, είδη πρίκας, όπως κυροπήγια και μαγειρικά σκεύη, αλλά και είδη γυναικείου, ανδρικού και παιδικού ρουχισμού, όπως κάπα, νυχτικό, γυλαίκο, πουκάμισο, βαπτιστικό και ζυγούνια. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις επιμελήτριες της έκθεσης, κυρίες Ζούλα Χατζηγεωργίου και Πελαγία Οικονομίδη, αλλά και τους συναδέλφους στο ΠΠΕ, την Κατερίνα την Καραγιώργου και τον Δημήτρη τον Καλτσά, για την ακούραστη συμβολή τους στη δημιουργία της συγκεκριμένης έκθεσης. Κυρίως όμως ευχαριστούμε όλους όσοι δόρισαν και συνεχίζουν να δωρίζουν κοιμήλια των προγόνων στο μουσείο μας, διατηρώντας έτσι ζωντανό το όραμα της Φιλιός Χαϊδεμένου για τη διάδοση του μικρασιατικού πολιτισμού, αλλά και όλους εσάς για την προσοχή και τη συμμετοχή σας στην απόψινή εκδήλωση του Ιδρύματός μας. Στη συνέχεια, το λόγο θα πάρει ο κύριος Δήμαρχος και θα ακολουθήσει η συναυλία μικρασιατικής μουσικής με τους Αλυσμάτους. Δήμαρχε, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, κυρία πρώην πρόεδρε του ΠΠΕ, με την αξιόλογη δράση και την εξαιρετική παρουσίαση σε σειρά ετών, κυρία Ρένα Κορέμ, κύριε Λουκάκη, στον πρόεδρο του ΚΕΜΚΟ, επίσης με αξιόλογη δράση και παρουσία στα πολιτιστικά της Νέας Ιωνίας και όχι μόνο. Ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις η λέξη συγκίνηση ακούγεται κοινότοπη, αλλά είναι λέξεις και κατάθεση ουσίας και ψυχής, καθώς το ΠΠΕ μεγαλώνει, το ΠΠΕ ανδρώνεται και καταγράφει ανάγκη την παρουσία του στα πολιτιστικά και όχι μόνο δρόμενα του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και ολόκληρης της επικράτειας. Καθώς κάθε λίγο και λιγάκι, κάποιο μεγάλο μουσείο αιτείται την, αν όχι την δωρεά, το δανεισμό κάποιων δικών μας εκθεμάτων. Πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, έχετε επισκεφθεί το Μουσείο Επάνω της Φιλιός Χαϊδεμένου και βεβαίως μέσα στους στόχους μας είναι και το πώς αυτό το ΠΠΕ
θα αρχίσει πια να κάνει την παρουσία του αισθητή, να ακουστεί μεγαλόσχημο, αλλά εμείς βάζουμε τον πύχη πολύ πιο ψηλά. Πώς το PPA θα κάνει την παρουσία του αισθητή σε ολόκληρη την ομογένεια. Αυτή η έκθεση εντάσσεται βεβαίως σε οτιδήποτε αφορά στις πολλές εκδηλώσεις που έχουμε συμφωνήσει και που ήδη αρχίσει και παρουσιάζονται για τα 100 έτη της μικρασιατικής καταστροφής σε συνεργασία με τη Μητρόπολη και με τους όμορους δήμους της Νέας Ιωνίας και του Ηρακλείου. Το όμορος του Ηρακλείου είναι λίγο ξόφαρτσο, αλλά περιέχεται, εν πάση περιπτώσει, συνεργασία. Και με την βεβαίως την αλλαγή του Μητροπολίτη μας του Σεβάστου Μετάλλου, κ. Γαβρίλ. Θέλω να εξάρω τον τρόπο, τον ακάματο τρόπο τον οποίο οι υπάλληλοι του PPF εργάζονται νυχθημερών. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνετέλεσαν στο να παρουσιαστεί αυτή η έκθεση και θέλω να υποσχεθώ σε όλους σας ότι βεβαίως εκτροχιαστήκαμε λίγο ως προς τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε, αλλά όχι ως προς τους στόχους και το πρόγραμμα που έχουμε για τα πολιτιστικά και τις δράσεις και τις ενέργειες, όχι μόνο του PPA, αλλά και ολόκληρου του Δήμου. Εγγενιάζουμε λοιπόν αυτή την έκθεση σήμερα και έχουν και πολλές άλλες εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου που τελειώνουν οι εκδηλώσεις που αφορούν το έτος του μικρασιατικού ελληνισμού από την καταστροφή του ΚΕΔΟ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.